ψαλτική ιδίως ασχολούμαι από μικρό παιδί. Διότι έχω παράδοση από τον παππού μου που ήταν παπάς και από τον πατέρα μου που ήταν ισόβιος άμυστος ψάλτης στην εκκλησία του Κοσχινού. Σε αυτό το ναό ήρθα όταν ήρθα στο γυμνάσιο, στην πρώτη γυμνασίου, στο 33. Τότε. Δύσκολα τα χρόνια τότε, έτσι. Δύσκολα τα χρόνια. Ζήτησα, μάλιστα, για να δείτε πόσο την εποχή εκείνη αγαπούσαμε την εκκλησία και την ψαλμωδία, έβαλα μέσο για να έρθω εις τον πρωτοψάλτη, τον δάσκαλό μου, ως Ισοκράτης. Από το 33 μέχρι το 37 έμεινα βοηθός και Ισοκράτης και στο 37 μέχρι το 45 ανέλαβα αριστερός, μέχρι το 34. Όταν απέθανε ο Μακαρίτης, ο δάσκαλός μου, ο μεγάλος δάσκαλος, ο Ευάγγελος Μουτάφης, το 1944, ανέλαβα πρωτοψάλτης μέχρι το 1945. Οπότε πήγα στην Αθήνα για να σπουδάσω οδοντιατρική. Κατά το διάστημα αυτό βεβαίως δεν έψαλα. Εν τω μεταξύ επανήλθα στον Μητροπολιτικό Ναό το 1977, όταν αρρώστησε ο Μακαρίτης πρωτοψάλτης τότε Στέργος Μητσού, τον οποίον είχα αριστερό όταν εγώ ήμουν δεξιός. Από το 1977 μέχρι σήμερα, δηλαδή 22 χρόνια, είμαι συνεχώς πρωτοψάλτης σε αυτό το ναό. Εφήδησα στο Οδείο Αθηνών και στο Εθνικό Οδείο, όπου πήρα μαθήματα φωνητικής μουσικής. Θα μπορούσα να εξελιχθώ σε ένα τενόρο, γιατί έδωσα εξετάσεις για τη χοροδία της λυρικής σκηνής και επέτυχα. Και τότε μου ετέθη το δίλημα, τι θα γινόμουν, οδοντίατρος ή θα ακολουθούσα την καριέρα του λυρικού τραγουδιστή, της όπερας κτλ. Προτίμησα την επιστήμη, διότι εξάλλου είχα οικογενειακές υποχρεώσεις, είχα αδελφές, αδερφό που περίμενα από μένα να τους βοηθήσω. Και έτσι αποφάσισα να ασκήσω την οδοντιατρική. Την οδοντιατρική την οποία άσκησα επί 40 χρόνια, τώρα είμαι συνταξιούχος. Εν τω μεταξύ, ο Θεός με βοηθά και ψάλλω σε αυτή την εκκλησία.
τη βυζαντινή μουσική δίδαξα κατά την εποχή του πολέμου στο χωριό μου, όπου υπήρχε παράρτημα της Βυζαντινής Μουσικής Σχολής της Ρόδου. Επίσης, εδώ είχα μία 45-μελή χοροδία από παιδιά του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Υπάρχει μία σχετική φωτογραφία του 1941 με όλα αυτά τα παιδιά. Όταν τελείωσα την οδοντιατρική στο 1951 και ήρθα εδώ, δίδαξα στο Εθνικό Οδείο σολφές, θεωρία και τραγούδι. Στο 1955 εκλήθη υπό τα όπλα ως έφεδρος ανθιπίατρος, επειδή ήμουν υγειονομικός. Και διάκοψα βέβαια την διδασκαλία στο οδείο. Στο 1977 ήρθα εδώ και από τότε συνεχίζω. Τα νέα παιδιά δεν δείχνουν καμία επιθυμία, καμία προθυμία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι πρώτα-πρώτα δεν εκκλησιάζονται. Δεύτερον, είναι παραφορτωμένα. Εμείς στην εποχή μας δεν είχαμε τόσα πολλά μαθήματα. Δικαιολογώ τα παιδιά, διότι η μόνη μέρα που πρέπει να ξεκουραστούν είναι η Κυριακή. Και αν και μερικά έρθουν, προτιμούν να είναι στο ιερό για να κάθονται, διότι δεν μπορούν να στέκονται 2 και 3 ώρες στο αναλόγιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει προθυμία. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Κάποιο παιδί που ερχόταν εδώ πήγαινε στη Βυζαντινή Μουσική Σχολή. Λοιπόν, του λέω, αντί παιδί μου να μένεις στο ιερό, γιατί δεν έρχεσαι στο αναλόγιο και να γίνεις ψάλτης μια μέρα? Λέει, και πού θα γίνω, τι θα γίνει? Άκουσα, του λέω, όταν θα γίνεις ψάλτης και στο στρατό να πας, θα έχεις ιδιαίτερη μεταχείριση από τον διοικητή σου και αν λάβεις ανάγκη καμιά φορά και ως φοιτητής, μπορεί να βρεις καμιά εκκλησούλα να εξοικονομείς ορισμένα λεφτά. Απάντησης, ο πατέρας μου είναι πλούσιος. Δυστυχώς αυτή είναι η νοοτροπία. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ορισμένα από αυτά τα παιδιά που έρχονται στο ιερό, τους είπα: βρε παιδιά, δεν έρχεστε στον αναλόγιο. Εγώ θα σας δίνω τον καθένα από 2.000 δραχμές κάθε Κυριακή. Για αυτούς είναι λίγα, πολύ λίγα. Συνηθίζουν από τον πατέρα τους να παίρνουν μεγαλύτερο χαρζιλίκι.
Να μπω σε ένα άλλο χωράφι τώρα, στο χωράφι της παιδείας. Δεν είχαμε τόσα πολλά μαθήματα. Και όταν κανείς δεν έχει πολλά μαθήματα, αποτυπώνει αυτά τα λίγα. Όταν σε ένα μαύρο πίνακα που χωράνε 100 λέξεις, γράψετε 1000, τι θα γίνει? Βλέπω τα βιβλία της εγγονής μου που είναι δευτεραλυκείου και με πιάνει ιδέως. Πώς θα μπορέσει αυτό το παιδί να αφομοιώσει όλη αυτή την ύλη που του φορτώνουν? Σας λέω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικότατο. Στη γεωγραφία, στα παιδιά του δημοτικού ρωτούσαν. Ποιοι ποταμοί της Γαλλίας χύνονται στη μάχη, ποιοι στον Ατλαντικό και ποιοι στη Μεσόγειο? Με αυτά θα διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας, με αυτές τις άχρηστες γνώσεις. Γιατί δεν κάνουμε μια περίληψη όλων αυτών των πραγμάτων? Δεν είμαι ειδικός βέβαια, αλλά έτσι νομίζω. Ούτως ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν. Ρωτήστε ένα παιδί, για παράδειγμα, πότε έγινε η αναγέννηση, τι είναι ειδικό βάρος? Δεν θα μπορέσει να σας απαντήσει κανένας. Ελάχιστοι. Γιατί δεν μένει τίποτα, είναι τόσο πολύ βαρημένα. Ο εγγονός μου πήγε στο πανεπιστήμιο με άριστα στην ιστορία. Μετά ένα έτος τον ρώτησα κάτι από την ιστορία και ξέρετε τι μου είπε? Ω μπαμπού, αυτά θυμόμαστε τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτή είναι η παιδεία η σημερινή, η οποία με τα πολεμικά διαπαιδαγωγεί τον παιδόκοσμο της Ελλάδος. Oh.
καρδία μου εις τα μαρτύρια σου επίστεώνε, σύν αλληλούια. Αλθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών, όνε κατά την πανόντων των νόμων σου. Ότι εσύ
Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαυση σου κοιμηθέντος δούλου σου Δημητρίου. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ο πάλε με εκμοιόν των πλάσας με και η εικόνη σου θεία τιμή σας, παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψας, εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθομοίο συνεπανάγαγε, το αρχαίον καλός αναμορφώσα. Εις η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του και κοιμημένου δούλου σου Δημητρίου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με
τα δικαιώματά σου, εικόν ημί της αρή του δόξη σου, ή και στίγματα θερών τελμάτων, ηχτήρισον το σομπλάσμα δέσποτα και καθάρισον σοι εσπλαχνία και την ποθινήν πατρίδαν παράσκουμη παραδείσου πάλι ποιόν πολίτην με. Ότι η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρή ανάπαυση του και κοιμημένου δούλου Δημητρίου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψου συνός φωστήρες των και κοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα Θεό, Πατρίλαμπες της μίας Θεότητος, εύσεως ημίσον μερμεώτες, Άγιος Υιό Πατρί ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα, ότι σαν ημάς πίστη συλλατρεύοντας, και του αιωνίου πύρους και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσαι μνή Θεός αρχιτεκούσα εις πάντως σωτηρία εις γένος των ανθρώπων έβρατον τη σωτηρία δια σου ευρυμέν παράδεισον Θεοτόν και αρμή ευλογημένη. Πάλι δεν
πάσης ειν Χριστέ ο Θεός, τότε δέσποτα μου, ως μετέσχεις ως εξήμων, έντες των Αγίων σου κατάδεσον σκήνες, το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ. Πάντα μετέωτης τα ανθρώπινα, όσα ως υπάρχει με τα δράματα, Πάντα παράβασον
Αμήν αγγελέα μου εμήν, ότι ο το λόγο μου και πιστεύω το παιδί.
Χριστίση μου και έρχεται, αγάπητα να έρχεται του πρώτου εις τη ζωή. Αμήν, αμήν, έχω εμήν, ότι έρχεται ώρα και είναι στην. Όσο είναι κρύα, πως θα φέρει σχολή του Υιού του Θεού και για αυτούς όλες ζήσονται. Πως περνάω πατήρα έχει ζωή με αυτό, που το σώδιο και το Υιό ζωή έχει με αυτό. Και εξουσία να έρθει αυτό και χρησιμοί, ότι ως ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, ενή πάντες ή της μνημής, ακούσονται της φωνής αυτού, και χωρέσονται ή τα αγαπήσαντες της Ανάστασης ζωής, και δεν τα πάντα πράξαντες της Ανάστασης κρίσεως. Ούδη να με αγαπήνε από αυτού δεν, καθώς αποκρίνω, και κρίσεις οι εμπειρικές της, ότι μου ζητώ το τέλημα το εγώ. Αλλά το τέλημα του μέσα στον κόσμο, πατρό. Δόξαση Κύριε, yeah.
καταφέρω να θυμάσαι την Κυρία που σε βαθμιωτά το Μητροπολίτη μας ο Θεός αποσυράζει με αυτόν τον καθώς και τις ευχαριστίες της τοπικής εκκλησίας για τις πολύ πολύτιμες και μακροχρόνιες υπηρεσίες που προσέχει ο Αρχηγόν προσμόντας τον Αγώγιο των Εκκλησιών της περιφερίας μας. Ας είναι η αγωνία του Ιμνίου. Ιερά Μητρόπολη Ρώμη. Σύλλογος Ιεροσαρτών Ρώμου Ευάγγελος Μουτάφης. Αριθμός Πρωτοκόλλου 3. Ψήφισμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιεροσαρτών Ρώμου Ευάγγελος Μουτάφης επί το αγγέλματι της εκκλησίας που επισυράει τον Ορθοδοξάτου Μητροπολιτικού Ναού Ισοδύνων Θεοτόκου, Ιατρού Δημητρίου Παπαϊωνιδίου, συνήλθε εκτάκτος το Σάββατο 24 Ιουνίου στις 7:30 μετά τη Σημερία, στα γραφεία του Συλλόγου και αποφάσισε να κάνει. Πρώτον, να παρασχίσει από το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξόρια ακολουθία που θα ψαλεί τη Δευτέρα 26 Ιουνίου. Δεύτερον, να εκφράσει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του επιλυπόντος. Τρίτον, να καταθέσει αντιστεφάνου χρηματικό ποσό στον Εκκλησιαστικό Σταθμό Θάρη, τον οποίο ιδιαίτερος αγαπούσε ο επιλυπόν. Και τέταρτον, να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο. Η ιεροσαρτική μας οικογένεια νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το μακαριστό καλλικέλαδο πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ισοδύων της Θεοτόκου, ο οποίος σε πολύ δύσκολες εποχές κράτησε το ψαλτήρι ως πράκος ασάλληπτος. Και κοσμημένος με σπάνιο φορητικό τάλαντο, ο Δημήτρης Παπαϊωνιδίου άφησε τα ξεχωριστά ήδη του ενώ σε αυτόν τον ναό, συγκινώντας πάντοτε το ευσεβές εκκλησίαρχο. Έψαλε με ιδιαίτερη φιλοκαλία, προθυμία και αγάπη. Ήταν άνθρωπος με ευγένεια χαρακτήρας. Κατήχε πολύ καλά την βυζαντινή μουσική, την οποία διδάχθη από τον κολοσσό της ψαλτικής μας παράδοσης, Ευάγγελο Μουτάφη. Ήταν αυστηρός κηρυττής των παραδοσιακών μελισματικών γραμμών, ψάχνοντας τα δύσκολα μαθήματα της παπαρικής μελοποιίας με ένα μοναδικό αριστοτεχνικό τρόπο. Είχαμε την χαρά ως ελάχιστο δείγμα αγάπης για την πολύχρονη αυτή προσφορά του στο Ιερό Αναλόγιο να τον τιμήσουμε το 2012 ως Σύλλογος Ιεροψαλτών Ρώμου. Σήμερα, σύσσωμος ο ιεροψαλτικός κόσμος του νησιού μας αποδίδει τα εύσημα στον κορυφαίο αυτό πρωτοψάλτη που αποτέλεσε πολύτιμο κρίκο στην ιερή αλυσίδα των παλαιών μεγάλων ιεροψαλτών και στη μεγάλη μουσική παράδοση του τόπου μας. Αγνός πατριώτης και άριστος επιστήμονας, υπηρέτησε την ιατρική με σοβαρότητα και αφοσίωση. Λάμπρενε το αναλόγιο της Εκκλησίας με ιδιαίτερη ευλάβεια και υψηλό εκκλησιαστικό φρόνημα. Έχει εκτίμηση και αγάπη από όλους, γι' αυτό και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν για τον άνθρωπο πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού μας Ναού. Αλυσμόνητε γιατρέ μας, ας είναι να φέρει το χώμα που θα σε σκεπάσει σε λίγο. Θα σε τιμόμαστε πάντα με αγάπη, αιωνία σου η πίνη. Μας άφησε στο Σάββατο το απόγευμα, αξιαγάπητε και αξιοσέβαστε, και επί πολλά έτη, πρωτοψάλτα του Μητροπολιτικού Ναού μας, Δημήτρη Παπαϊωνιδίου. Σπουδαίο οδοντίατρε, τενόρε, λάτρη της κλασικής και περισσότερο της βυζαντινής μουσικής. Σήμερα σε προπέμπουμε από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ρόδου, εδώ που με τη γλυκύτητα της φωνής σου, επί 40 και πλέον έτη, μετέτρεπε στους ψαλμούς σε θεία μελωδία. Οι άγγελοι και οι ψυχές όλων εκεί ψηλά θα απολαμβάνουν τώρα τις ψαλμωδίες σου και τα αγαπημένα σου τραγούδια με την βροντερή, μελωδική και ολοκάθαρη φωνή σου. Πάντα όμως θα είσαι κοντά μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερες στο ναό μας. Εμείς, σαν Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Ναού,
Συνεδριάσαμε χθες μετά τη Θεία Λειτουργία και αποφασίσαμε να παραστούμε όλοι στην εξώδια ακολουθία Σου, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά Σου και να καταθέσουμε αντίστεφανου το ποσό των 100 ευρώ στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ροδίτικης γης που θα σκεπάσει τη σωρό Σου. Αιωνία Σου η μνήμη. Η Ευρυδίκη γέννησε, έκανε γιο, το Δημητράκη. Ήταν 8 Απρίλιο του 1921 όταν γεννήθηκε η πατέρα μου στο αγαπημένο σου χωριό Κοσκινού. Από 7χρονο παιδάκι ψάλλης μαζί με τον πατέρα σου στην εκκλησία του χωριού. Ο παπάς ήταν ο παππούς μου, αείμνηστος Παπαϊγνάτιος. Στα 12 ο αγρότης πατέρας σε παίρνει από το χεράκι και σε πάει στη Ρόδο στον καλύτερο δάσκαλο βυζαντινής μουσικής, τον αείμνηστο Ευάγγελο Μουτάφη. Μετά από τετραετή φοίτηση στη σχολή του, παίρνει το πτυχίο σου με άριστα, ήσουν ο πρώτος μαθητής του, και διορίζεσαι ψάλτη στο Μητροπολιτικό Ναό Ρόδου. Πατέρα μου, αγαπημένη μου πατέρα μου, αγωνιστή πατέρα μου, παιδί μιας γενιάς που πάλεψε για τα αυτονόητα, για την ελευθερία, την επιβίωση, την παιδεία, παιδί μιας γενιάς που δεν χάρηκε την εφηβεία του, που δέχτηκε σαν μαχαιριά στην καρδιά, όπως μου έλεγε στο κλείσιμο των ελληνικών σχολείων. Παιδί μιας γενιάς που δίδαξε άλλα παιδιά στο κρυφό σχολείο της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου. Ήσουν περήφανος για το ευχαριστήριο που σου έστειλε ο μακαριστός Μητροπολίτης Απόστολος Τρίφωνος. Τα κατηχητικά ευχαριστούντα τον κύριο Δημήτριο Παπαϊγνατίου για τους υπεραυτών κόπους του που έρχονται πανέδευμο το 1940 και ήσουν μόνο 19 χρονών. Συγχρόνως, χωρίς μισθό, διδάσκει βυζαντινή μουσική στο παράδειγμα του Κοσκινού και ελληνικά μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Κρεόπουλο Παπαϊωάννου στην κατοικητική σχολή που είχε ιδρύσει κατά την εφημερία του στο χωριό Κοσκινού. Η ιστορική 15η Μαΐου 1945 σε βρίσκει πρωτοψάλτη στο Μητροπολιτικό Ναό Ρόδου, όπου μαζί με τη χοροδία 8 υποφύτων της βυζαντινής μουσικής σχολής ψάλλης κατά την πανηγυρική δοξολογία παρόντος του αντιβασιλέα Δαμασκηνού που είχε αφηχθεί στη Ρόδο, ο οποίος εξέφρασε την ευαρέσκειά του και την έκπληξή του πως ήταν δυνατόν η σκλαβωμένη Ρόδος να έχει τέτοια πρόοδο. Με την απελευθέρωση στα 1945 φεύγει για σπουδές στην Αθήνα. Εκεί σε σταματάει ένας χωροφύλακας και σε ρωτά αυστηρά γιατί φοράς σαντάλια, από πού κατέβηκες. Είμαι από τα Δωδεκάνησα, κύριε. Μόλις ελευθερωθήκαμε και δεν είχα χρήματα να αγοράσω παπούτσια. Και τελειώνεις με άριστα την οδοντιατρική σχολή και είσαι εσύ που ορκίζεις με τον όρκο του Ιπποκράτη τους συμφοιτητές σου. Συγχρόνως, συνεχίζεις τις σπουδές σου στην Ευρωπαϊκή Μουσική, που αρχικά διδάχθηκε στη Σκουόλα Μουσικάλε τη Ρώτη και στη Βυζαντινή Μουσική με τον διαπρεπή καθηγητή Νικόλαο Παπά, ο οποίος πραγματεύεται τα θέματα βυζαντινής μουσικής στη μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού. Στην Αθήνα συμμετέχει σε 4 χοροδίες. Υπήρξε στενόρος από το 1945 μέχρι το 1950 στη χοροδία Αθηνών με διευθυντή τον Φιλοκτήτη Κονομίδη, στην Εθνική Χοροδία της Ελλάδας με διευθυντή τον Μιχάλη Μπούρτσι, πατέρα της Μάρθας Μπούρτσι, στην τετράχρονη χοροδία του Αγίου Δημητρίου του Νέου Φαλήρου με διευθυντή τον Ρούγκα και σολίστα στην φοιτητική χοροδία του Πανεπιστημίου Αθηνών με διευθυντή τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Πήρε μέρος σαν τελώρος στην όπερα Ιδό και Ενίας και επιστρέφοντας στη Ρόδο, ασκεί στην οδοντιατρική ως το 1990. Υπήρξε για 17 χρόνια πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου. Δίδαξε θεωρητικά ευρωπαϊκής μουσικής και μονοδία τραγούδι, δηλαδή από το 1951 μέχρι το 1955 στο Εθνικό Οδείο Ρόδου στην Οδό Υποτών. Έχει δώσει συναυλίες κλασικού τραγουδιού σαν τενόρος. Αργότερα, στα 1989, ο Μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος σου απένειμε τον τίτλο του Άρχοντα Πρωτοψάλτη. Η μουσική ήταν η ζωή σου. Ήσουν περήφανος επίσης για την ποιητική σου συλλογή «Τόνι και Στόνι», ενώ το ποίημά σου στους ήρωες των Ίμια πήρε πρώτο πανελλήνιο βραβείο ποίησης από την λογοτεχνική εταιρεία «Πολύπτυχο».
Με τη μητέρα σας έμειναν τρία πράγματα. Η αγάπη σας για τη μουσική, σε συνόδευε στο πιάνο, 23 τραγούδια ηχογραφήσατε για τα οποία θα φροντίσω, η αγάπη σας για τη Ρόδο μας και η αγάπη σας για μένα, για τα εγγόνια και τα δυσέγγονά σας. Κάποιες λέξεις βάρεναν περισσότερο για σένα, όπως η λέξη προσευχή, η λέξη πατρίδα, η λέξη συντήρηση. Κάθε μέρα είναι αγώνας επιβίωσης, μου έλεγες, να προσέχετε την υγεία σας. Η λέξη οικονομία, η λέξη σεβασμός. Πατέρα, αυτά τα τελευταία δύσκολα χρόνια είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να σταματήσουμε λίγο τον χρόνο, να μιλήσουμε, να μου ανοίξεις την ψυχούλα σου, να καταλάβω, να καταλάβεις όσο το τρέξιμο της καθημερινότητας στα προηγούμενα χρόνια δεν μας επέτρεπε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου ήταν η σειρά μου να σε κρατήσω από το χεράκι για να περάσουμε να ελευθερώνουμε τα δύσκολα. Δεν ήταν εύκολο. Για όσα δεν μπόρεσα ή παρέλυσα να κάνω, σου ζητώ συγγνώμη. Μαζί με τον Δημήτρη μου, τα εγγόνια και τα τρία δυσέγγονά σου, σε ευχαριστούμε για όλα. Και εσύ με τη σειρά σου ευχαριστείς όλους όσους είναι σήμερα κοντά σου, είτε με την παρουσία τους, είτε με τη σκέψη τους. Ευχαριστείς τους Άγιους Πατέρες, ευχαριστείς τους Ιεροξάρτες που με την παρουσία τους ελάμπριναν την σημερινή εξόδιο ακολουθία. Ευχαριστείς τους γιατρούς σου, τους φίλους, τους πάντες. Τα μάθατε, το Δημητράκι σήμερα φεύγει. Πάει στη μανούλα του την Ευρυδίκη και στον αγαπημένο του πατέρα τον Δελφίνιο, την αδελφούλα του Στάσα, το μικρό του αδελφό τον Νίκο. Καλό σου ταξίδι, πατέρα μου, καλό παράδεισο, καλή αντάμωση. Πατέρα μου, σ' αγαπώ. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Έφυγες πλήρης ημερών, δεινέη Ιεροψάλτη, και οδεύεις προς τον άναρχο Θείο Δημιουργό μας, της μουσικής και πνεύματος υπέροχε μου άλτη, και αφήγεις πιο φτωχότερο τον κόσμο το δικό μας. Συνέγραψες φωνήματα, μελέτες και ιστορία, του τόπου που σε γέννησε, των κοσκινούν τα άλλη έθνη, ποίηση και παράδοση, μα και λαογραφία, και μουσικής Βυζαντινής στα ψαλτικά τα μέλη. Ωραίου τάλου σεραστής και τέλειου ουράτρης, ψεγάδιους τους τύπους μου δεν ήθελες να βρίσκει. Μελετητής και στοχαστής, ρόδου φυσιολάτρης, στους φίλους υπερήφυγες το τι να αναλύσουν. Έλληνας στο πρόνημα και στη ψυχή συνάδα, για ιδανικά του έθνους μας και αρχαίους μου μιλούσες, όσοι η Ελλάδα και ο Χριστός βαδίζουνε αντάμα, για ό,τι σε διέφερε, ώρες ανησχολούσες. Ακόμα σε ενδιέφεραν τα βότανα της γης μας, κι ήξερες τι θεράπευε γλυκόλυσα και βιώσμος. Κι απέριπτες τα χημικά που φέρα στη ζωή μας και σφόδρα ελπόσουνα για πού βαδίζει ο κόσμος. Έκανες οικογένεια, εγγόνια, δισεγγόνια, και τόσο σε αγάπησε μονά παιδί σου κόρη, που στο πλευρό σου στάθηκε τα τελευταία χρόνια στις Ρόδου διαμέρισμα στο κάτω το Αγιοφόρη. Εκεί σε επισκεπτόμουν και αλλάζαμε κουβέντες για Ρόδου τεκτενόμενα και για πατρίδος άλλοι, για ντόπιους και αλλοδαπούς δυνάστες και αφέντες, και αντί ιστορία έκδοξη γράφουμε τώρα άλλοι. Βιβλία σου χάρισες και έπραξα ομοίως, και πάντα με συνέφερες για τον ευθύ μου λόγο οι άδρα πατριωτικά και σκοπτικά ιδίως που διάβαζε στον τοπικό της Ρόδου μας τον τύπο. Ευχές μας ανταλλάσσαμε σε ορτές και σχόλες και δώρα σου διατηρώ στο νέο μου μουσείο. Κοίτω η φιλία μας η πιο ορθή από όλες, σαν το ωραίο και αγνό το της ζωής βραβείο. Τιμή μου που σε γνώρισα, λύπη μου που σε χάνω. Όμως θα μείνει αιώνια στις μνήμες συμμορφή σου. Προς τον Θεό Πατέρα μας, τη δέησή μου κάνω, στους κόρπους του ανάπαυση να έβρει η ψυχή σου.